Κουτσογούμνη μου, επειδή στεναχωρήσα σε τούτη, πόψε που να τους καλέσει και πάνω να έρθουν, και έτσι μια βέρκα να τους δώκεις καμπόες που πάνω. Και επειδή δεν ξέρω τα προσόντα της, τα διαιτητικά προσόντα τη ξένια μας, αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε έτσι ταλέντο να εκμετάλλευτο. Αν ήμουν ο Κουτσογούμνης, θα της έδιουν το γραφείο marketing της Άγιας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και να μας φέρνει τους χορηγούς όπως καταβροχθίζει ο Χαμπουλάς στα Αμπεροπούγια. Αμμού. Επέτε Βινούδη μου, ώσπου να πεις για το 7-0, έκαμε στο 7-1. Ως το τέλος της χρονιάς, αν πάει και γυρίσεις στο 8-7. Έχαβο μου, είπες ότι ήρθε ο Άι Βασίλης. Έντιαν τώρα που ήρθε ο Άι Βασίλης, πριν 3 εβδομάδες που ήρθε, που παίζε με την Ομόνια Λευκοσίας. Ο Άι Βασίλης, δεν έρχεται όποτε θέλεις εσύ και όποτε θέλω εγώ. Έρχεται όποτε θέλει η ανώτερη δύναμη. Άμα ο Θεμιστοκλέους εβούρανε 172 χιλιόμετρα και ζήτησε ποτούν την ασυλία, αφού ατάντα μου με στούν τον τόπο εμπάτε σκύλι αλέστα, δίνε και σου επουνιούε σου άφου αιωκούδι μου. Φέρτε μου πίσω το μερκί μου. Το μερκί μου, το μερκί μου. Γεια σου Γιώργο μου, χρόνια πολλά λεβεντάθρωπε μου. Κάποτε ο Απόλλωνας ήταν η πρώτη σου αγάπη. Τώρα είναι και η δεύτερη. Φυσικά, με τούν την κούκλα που γυρίζεις και μες στην Βίλα Ρεάλ να παίζες, πάλι δεύτερη ήταν να ήταν. Κι ο βασίλεμα στα μάτια σου φωτιά. Πάμε και στις αφισβητούμενες φάσεις της αγωνιστικής και επειδή ήταν πολύ δύσκολες οι φάσεις για τους Κύπριους διαιτητές, φέραμε έναν αναλυτή από την Ελλάδα. Πάμε στην πρώτη φάση. Δόξα Ομόνια 0-1. Καλή πάσα. Πεντακάθαρη φάση, μπάλα δεν είπε στη γραμμή. Σωστά το άφησε εδώ ο διαιτητής. Ξαναβάρμα στη φάση, δε. Η μεγάλη πάσα. Δημήτρη, η μπάλα δεν πέρασε όλη έξω. Και ο κανονισμός λέει ότι όταν η μπάλα δεν πέρασε ολόκληρη έξω, τότε τον γκολ πρέπει να μετρήσει. Την ξέρω τη δουλειά μου, Μιχάλη. Έχεις δίκιο, ναι. Πεντακάθαρη φάση και αυτή. Πώς τον είναι το διαιτητή? Κώστα Νικολάου. Με άριστα το 10 του βάζουμε 8,5. Μόνο από αυτές τις δύο φάσεις χρειαζόμαστε άλλες. Πάμε και στη δεύτερη αφισβητούμενη, το πέναλτι που ζήτησε η ΑΕΛ. Τέταρτο. Κάνει το γύρισμα η κόντρα, ο Σαρτινέρο. Πολύ σωστός ο κύριος Μασιάς και έπρεπε να δώσει και κόκκινη κάρτα στον επιθετικό της ΑΕΛ. 8,5 κύριε Μασιά για την καλή σας διαιτησία. Πάμε και στο ακυρωθέν γκολ του Ερμή με το παραλίμνη. Βασιλόγιαννης εκτέλεσε. Παγιά απευθείας. Υπάρχει φάουλ όμως. Σωστός ο κύριος Στράτος, καλά έκανε και ο κύριος τον γκολ γιατί ο αέρας πήγε πολύ δυνατό πάνω στον αμυντικό. Σωστά τα κύριος τον γκολ. Εσύ τι έχεις να πεις γι' αυτό, για αυτή τη φάση, Μιχάλη? Εγώ θέλω να έχω συγχαρητήρια του κύριου Στράτου. Στράτο μου, είσαι ο καλύτερος και ο πιο έμπειρος διαιτητής, σκύλε μου. Έκαμε στο λάθος, επληροφορήθηκε στο ημίχρονο ότι ήταν γκολ καθαρό και πήγε τσερίφαρε με το πεναλτάκι. 8,6. Πάμε και στο πέναλτι που ζήτησε το Αποέλ με την ΑΕΚ. Εδώ υπάρχει μια πτώση μες στην περιοχή. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Ορτίθ Μωράης και το σπρόξιμο του Νίνου Παλαιού. Καλά έκανε που δεν το έδωσε το πέναλτι. Εντάξει, τώρα στο 89 σε τέτοια παιχνίδια και σε έδρες, το Αποέλ δεν τα δίνουν. Ε. Χώρια ότι θα κάνει Χριστούγεννα, θα κάνουν Χριστούγεννα τα 3/4 της Κύπρου από τη χαρά τους. Εσύ θα κάνεις Χριστούγεννα, Μιχάλη? Άμα έμπιαμε το μισό με Χριστούγεννα να κάνουμε, με Πάσκα κάνουμε. 8,8 κύριος διαιτητής. Πώς τον λένε? Κύριο Νικολαίδης. Κύριος Νικολαίδης, 8,8 την πιο υψηλή βαθμολογία. Άριστος.
Τόσα του έβαλε και ο κύριος Γερασίμ. Πάμε και στο πέναλτι που κέρδισε ο Εθνικός Άθνας. Έπεσε κάτω και κέρδισε το φάουλο ο Χατζηβασίλης. Και εδώ Δημήτρη, ο Χατζηβασίλης απλώνει το δεξί το πόδι. Το αριστερό είναι. Το δεξί το πόδι είναι. Το αριστερό είναι έτσι όπως το βλέπουμε από εδώ. Πεντακάθαρη φάση. Εγώ όπως το βλέπω νομίζω ότι είναι το δεξί πόδι που απλώνει ο... Εγώ βλέπω το αριστερό. Και ο κύριος Θεχνασίου αυτό πρέπει να είδε. Εκεί πρέπει να πέτυχε τη φάση. Και πώς είδες τη φάση, Δημήτρη? Τώρα που το βλέπω το δεξί είναι, ρε Μιχάλη. Από πού το βλέπεις, από δεξιά ή από αριστερά, Δημήτρη? Από τη μέση. Από εκεί που το έδωσε και ο κύριος Θανασίου. Ήταν πέναλτι. Δεν ξέρω, δύσκολη φάση πολύ. Τον μπέρδεψαν τα πόδια. Και εμείς τώρα έχουμε μπερδευτεί με τα πόδια εδώ και... Άρε ξύλο που θέλετε. Ούτε γάμα τοπικό δεν κάνει να παίζετε. Μα πού τα μάθες του τα ρε Χατζη Βασίλη? Έχει πόν καιρόν του Μάριου του Ηλία να τα δούμε. Αυτός έπαιρνε πέναλτι. Ναι, ολήμερα. Ολήμερα έτσι σκέει. Πάει ο παγιός ο χρόνος, κούτσο γούμνη μου γερά, πέρκει το πιάει το Αποέλ μας και σηκώσουμε το ξανά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Σήκωνε πίσω και να σηκώνει το πρωτάθλημα. Όχι, να βρούμε το... ή να μπει πίσω... ή να μπει πίσω που γελάω Αρδάλλας ή να μπει full screen. Είχε καλό, αυτό ήταν ωραίο. Εσύ ρε Θανασίου, πέτω, εν και δεν κάνουμε εθνίου πρέπει να πάεις. Στη στόκ που πρέπει να πάεις. Στην Ουγκάτα, ξέρω το, ναι, πάμε. Κόψε πολύ καλός. Πολύ καλός.